Ξεκινάει η συγκέντρωσή μας. Θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του Χρήσου Φιαμέκου, που είναι αγροτικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου. Δεν το είχα προετοιμάσει τόσο για χαιρετισμό, όσο για κατακεράβνωση της όλης φάσης με τις μεταρρυθμίσεις για εξετάσεις για να μπει ο κόσμος σε ειδικότητα, το οποίο ευτυχώς, δεν ξέρω αν μάθατε, ελπίζω να μάθατε, ανακλήθηκε προσωρινά, χάρη στους αγώνες που γίνανε, αλλά προσωρινά, όπως είπαμε, και σε μια μορφή το περιμένουμε να ξανάρθει. Ωστόσο, αυτό γενικά σαν μέτρο που φαντάζομαι το έχετε δει με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, όχι απλά ούτε λύση δεν το λες ουσιαστικά να ανοίγεις παραπάνω τρύπες σε ένα ήδη ελαττωματικό σύστημα του πώς μπαίνει ο κόσμος στην ειδικότητα και όλα τα δεινά που τραβάμε περιμένοντας να μπούμε. Και σίγουρα δεν το λες απάντηση σε αυτό για το οποίο έχουμε κινητοποιηθεί και αγροτικοί και ειδικευόμενοι τόσες μέρες, για τις απτές ελλείψεις του ΕΣΥ. Δηλαδή, αν θες να φτιάξεις ελλείψεις, δίνεις θέσεις, βάζεις κόσμο μέσα στο ΕΣΥ. Δεν κάνεις ένα παραθυράκι για να βάλεις τους δικούς από το πλάι, τέλος πάντων με οποιοδήποτε πλάγιο μέτρο, να χαλάσεις μια θεσμική ισότητα που υπάρχει σε αυτό το σύστημα. Αν θες λοιπόν να μην βγαίνει το πρόγραμμα Ιουλίου στο Βοστάνιο π.χ. για το χειρουργικό με 18 μονές εφημερίες από τις 30, μία, βάζεις κόσμο στα νοσοκομεία. Δεν βρίσκεις πλάγιους τρόπους να βάλεις κόσμο στα νοσοκομεία και μετά το παίρνεις πίσω και μετά το ξαναφέρνεις. Οπότε, μία φορά έπιασε ο αγώνας, το πήγε πίσω, χρειαζόμαστε κι άλλο για να παραμείνει πίσω και να φέρουμε κάτι σε λύση στις ελλείψεις, όχι στο «Α, έτσι το κάνει η Ευρώπη, κοιτάξτε τι ωραίο σύστημα μπορούμε να κάνουμε, να βάζουμε κόσμο παράπλευρα στα νοσοκομεία». Δεν βγάζει κανένα νόημα. Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης, είμαστε σήμερα εδώ ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου μαζί με το Εργατικό Κέντρο και τους άλλους φορείς, γιατί η κατάσταση της υγείας στο νησί μας, αντί να καλυτερεύει, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους νοσοκομιακούς γιατρούς, ιδιαίτερα στις γυναίκες, στο δημόσιο σύστημα υγείας, που η εντατικοποίηση που βιώνουν έχει χτυπήσει κόκκινο. Είμαστε στο πλευρό τους και αγωνιζόμαστε μαζί ενάντια στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την εργασιακή ομοιρία, τις συνεχείς μετακινήσεις. Δεν ανεχόμαστε την επικίνδυνη υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων με τραγικές συνέπειες τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους ασθενείς. Δεν ανεχόμαστε να διαθέτει η κυβέρνηση δισεκατομμύρια για τις νατοικές ανάγκες, για να στηρίζει αυτούς που δολοφονούν βρέφη, παιδιά, γυναίκες, ασθενείς και γιατρούς στη Γάζα, που βομβαρδίζουν νοσοκομεία, και την ίδια στιγμή να μην προσλαμβάνει τον αγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν τα δημόσια νοσοκομεία με σύγχρονους όρους, να μην αυξάνει τους μισθούς των υγειονομικών. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους γιατρούς του ΕΣΥ και διεκδικούμε συλλογικά και μαχητικά την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, γιατί η υγεία και η ζωή μας, η ζωή των παιδιών μας, είναι πολύτιμες. Παλεύουμε για ένα σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας με νοσοκομείο και κέντρα υγείας στο νησί που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μας, την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την προαγωγή της υγείας για όλες και για όλους. Η ΕΛΜΕ Λέσβου συμμετείχε στη σύσκεψη σωματείων και φορέων που κάλεσε η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου με θέμα τις επικίνδυνες συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, στις οποίες είναι αναγκασμένοι και αναγκασμένες να εργάζονται ειδικευόμενοι και ειδικευόμενες γιατροί στο Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Η ανακοίνωση του Σωματείου των Γιατρών του ΕΣΥ και το κείμενο που υπογράφουν οι ειδικευόμενοι και ειδικευόμενες γιατροί περιγράφουν τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων στο νοσοκομείο του νησιού και απευθυνόμενοι σε όλους τους πολίτες του νησιού καλούν για στήριξη των κινητοποιήσεών τους. Υπογραμμίζουν τον άμεσο κίνδυνο για τη λειτουργία του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, που καλείται υποστελεχωμένο να ανταποκριθεί σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λόγω της θερινής περίοδου. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν φορείς και σωματεία εργαζομένων και αναφέρθηκαν τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο χώρο της υγείας, τόσο στις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όσο και στην ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ως εκπαιδευτικοί, ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες στη δημόσια εκπαίδευση, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες που προκαλεί η πολιτική αυτή αποδυνάμωσης των δημόσιων δομών υγείας, όπως συμβαίνει και στη δημόσια εκπαίδευση.
Αντιλαμβανόμαστε επίσης πώς μετακυλίεται όλο το βάρος αυτής της αποδυνάμωσης στους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να πλήττεται άμεσα και κοινικά το δικαίωμα όλων των πολιτών για ίση πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι συνάδελφοί μας στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης προειδοποιούσαν για την ακαταλληλότητα του κτηρίου που μόλις τους είχε παραδοθεί. Λίγους μήνες μετά την παράδοση έπεσαν οι σοβάδες σχεδόν πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Αν ακούμε τους εργαζόμενους, αν ακούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στη δημόσια υγεία και παιδεία, τότε μόνο μπορούμε να παίρνουμε τα μέτρα που χρειάζονται για να λειτουργούν αυτές οι δομές με ασφάλεια. Προσλήψεις με το σταγονόμετρο, αναντίστοιχες με τις ανάγκες της κοινωνίας, ελαστικές σχέσεις εργασίας και απέτηση για τυφλή υπακοή στις εντολές της διοίκησης, για να δίνεται η εντύπωση της εύρυθμης τάχα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας και παιδείας. Μια εύρυθμη λειτουργία που διαφημίζεται σε φωτογραφίες, φιέστες και κορδέλες που κόβονται και δημοσιεύματα για το έργο της κυβερνητικής πολιτικής, της ίδιας πολιτικής που δεν διστάζει να χωρίζει τους πολίτες σε κατηγορίες ανάλογα με το τι πληρώνουν. Και ανάλογα με το τι πληρώνουν, να λαμβάνουν και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα έγινε πρόσφατα με τα απογευματινά χειρουργεία ή με την παράκαμψη του Συντάγματος, προκειμένου να ιδρυθούν τα αρεστά στην κυβέρνηση και τους κύκλους της ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην υγεία δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και τα αιτήματά τους αποτελούν εν τέλει αιτήματα όλων των κατοίκων του νησιού μας. Και όχι μόνο του νησιού μας. Υπερασπιζόμαστε ως εκπαιδευτικοί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες γιατρούς το δικαίωμά μας για ίση πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη σε σύγχρονες δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας υγείας και νοσοκομεία που θα λειτουργούν με επαρκές προσωπικό και όχι με γιατρούς και υγειονομικούς εξαντλημένους από τις συνεχόμενες εφημερίες. Ενώνουμε τη φωνή μας και τις διεκδικήσεις μας με τους εργαζόμενους που αντιστέκονται στη διάλυση της δημόσιας υγείας και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε σε αυτή την κινητοποίηση και όπως είπαμε και στη σύσκεψη, πιστεύουμε ότι με κοινό βηματισμό μόνο μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική διάλυση των δικαιωμάτων της κοινωνίας και του λαού μας. Συμπαραστεκόμαστε και η διοίκηση του εργατικού κέντρου στους ειδικευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου Μυτιλίνης που συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους ενάντια στην απαράδεκτα άθλια κατάσταση που επικρατεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω έλλειψης προσωπικού που καθιστούν όχι μόνο εξουθενωτικές αλλά και επικίνδυνες στις εφημερίες. Το αφήγημα της κυβέρνησης περί της κανονικότητας και της αναβάθμισης που τάχα φέρνει στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι κάλπικο. Οι σχεδιασμοί για μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες δεν οφείλονται σε νοφιλελεύθερη ιδιοληψία. Αποτελούσαν και αποτελούν συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ για την υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή ανάκαμψη της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων, εκτός από το τσάκισμα των μισθών, απαιτεί τη μείωση και του μη μισθολογικού κόστους μέσω της περικοπής των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και της μετατροπής της σε ολοένα ακριβότερο εμπόρευμα για τις λαϊκές οικογένειες, ευνοϊκό πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας για τους μεγάλους ομίλους. Η πραγματική εικόνα στο νησί μας είναι πολύ χειρότερη, αφού η υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η υποστελέχωση όλων των κέντρων υγείας του νησιού, οι τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εξοπλισμό και στο Βοστάνιο νοσοκομείο διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση. Επιβεβαιώνεται καθημερινά η εγκληματική πολιτική του κόστους-οφέλους στην υγεία σε ολοένα και περισσότερες μονάδες υγείας που καταδικάζονται σε πολυλειτουργία ή ακόμα και κλείσιμο με δραματικές επιπτώσεις για το λαό της κάθε περιοχής. Το μόνο αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση και στην άγρια πολιτική που κλιμακώνεται είναι ο μόνος δρόμος του αγώνα.
Εκεί καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις μέσα από τις δεκάδες παρεμβάσεις μας για την υγεία των νησιωτών που έχουμε κάνει σαν εργατικό κέντρο μαζί με σωματεία και άλλους φορείς, με τη συγκλονιστική συγκέντρωση στις 6 του Νοέμβρη έξω από το Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα μαζί με άλλα εργατικά κέντρα του Αιγαίου, με κοντά 200 σωματεία, συλλόγους, άλλους φορείς που υπογράψαμε κοινό πλαίσιο πάλης. Είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων όσων τοπικών συλλόγων και φορέων δεν συμμετείχαν σε αυτή τη μεγαλειώδης κινητοποίηση, αλλά θα μιξοκλαίνε μόλις συμβεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Εμείς παλεύουμε για υγεία αποκλειστικά, δημόσια και δωρεάν για όλους, με πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών, με γενναία κρατική χρηματοδότηση. Συμπαραστεκόμενοι στους συναδέλφους, θα συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό τους. Μετά από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τις πρώτες χώρες με το μικρότερο προϋπολογισμό για την υγεία σε ποσοστό του ΑΕΠ και με το μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε ποσοστό του ΑΕΠ για την άμυνα. Προτιμούμε λοιπόν τα αεροπλάνα που πολυδιαφημίζουμε από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να υπάρχουν εργαζόμενοι και γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί μέσα στην τελευταία διετία 17 φορές σε άλλο νοσοκομείο από αυτό στο οποίο εργάζονται. 20 φορές. Γυρνάνε τα νησιά, γυρνάνε τα νοσοκομεία, δεν ξέρουν πού θα βρίσκονται την επόμενη εβδομάδα. Ζούμε καταστάσεις πρωτόγνωρες, ζούμε καταστάσεις σε όλη την επικράτεια, όπου λειτουργούν κλινικές με ένα γιατρό, με κανένα γιατρό, ζούμε κλινικές χωρίς κανέναν ειδικευόμενο και όλα αυτά παρουσιάζονται από τους υπουργούς και από τον Πρωθυπουργό ως κάτι το οποίο δουλεύει. Έχουμε ένα ΕΚΑΒ το οποίο δεν έχει εργαζόμενους, έχουμε βάλει να οδηγούν τα σώματα ασφαλείας και θεωρούμε ότι δουλεύει. Το είπε ο Υπουργός την προηγούμενη φορά που ήρθε στο νησί και είπε ότι το πρόγραμμα δουλεύει. Γιατί να το αλλάξουμε, γιατί να προσλάβουμε ανθρώπους. Έχουμε τους αναλώσιμους από τα σώματα ασφαλείας. Ζούμε καταστάσεις οι οποίες θα χειροτερεύουν χρόνο με το χρόνο. Προσλήψεις δεν γίνονται, οι συνταξιοδοτήσεις είναι πάρα πολλές. Οι ελλείψεις είναι δεκάδες χιλιάδες. Στην πραγματικότητα είναι πάνω από 6.000 γιατροί και πάνω από 10.000, 15.000 εργαζόμενοι λοιποί μέσα στα νοσοκομεία. Μιλάμε για τεράστιες ελλείψεις. Δεν σκοπεύουν να κάνουν τίποτα από όλα αυτά και φυσικά αυτό δεν αφήνει στο απειρόβλητο ούτε το νησί μας. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε με δύο αιχμές. Με μία αιχμή το Κέντρο Υγείας Άντισσας, το οποίο οδεύει σε πάυση της καθημερινής του λειτουργίας και της εφημέρευσης, έτσι όπως οδεύει, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό και με τους ειδικευόμενους, τους οποίους θέλω να δηλώσω για πολλωστή φορά και θα το δηλώνω συνέχεια, ότι η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου είναι από πίσω τους, είναι μαζί τους, θα τους στηρίξει σε ό,τι θα κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θα το κάνει μαζί τους. Το ΑΤΕΠ είναι το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπει ο ασθενής μπαίνοντας σε ένα νοσοκομείο, είναι η αντιμετώπιση η πρώτη που δέχεται, είναι το πιο κομβικό και το πιο νευραλγικό κομμάτι του νοσοκομείου, το οποίο πρέπει να είναι πληρέστατα εξοπλισμένο για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και του λεσβιακού λαού και φυσικά και των επισκεπτών που θα έχει το επόμενο διάστημα το νησί. Αυτή τη στιγμή, τα είπαν και οι προηγούμενοι, δουλεύει με μονές εφημερίες στους ειδικευόμενους, με αγροτικούς γιατρούς, χωρίς να έχει ειδικευμένο προσωπικό που να μπορεί να καλύψει όπως πρέπει όλες τις βάρδιες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα όλες, μα όλες οι κενές θέσεις ταυτόχρονα, για να μπορεί να έρθει κάποιος συνάδελφος χωρίς να φοβάται ότι θα απομείνει μόνος του. Όλες οι κενές θέσεις θα πρέπει να προκηρυχθούν. Το νοσοκομείο, επίσης το λέμε για πολλωστή φορά σαν Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου, είναι το μόνο νοσοκομείο της νησιωτικής χώρας, το μόνο νοσοκομείο της νησιωτικής χώρας πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, το οποίο δεν είναι άγωνο. Πρέπει να γίνει άγωνο, τουλάχιστον αυτά τα λίγα κίνητρα τα οποία προβλέπονται για τα άγωνα νοσοκομεία να δοθούν σε συναδέλφους για να έρθουν στο νοσοκομείο της Λέσβου και στα κέντρα υγείας. Το επόμενο διάστημα σκοπεύουμε, αυτό είπα και από την αρχή, ότι είναι η έναρξη των κινητοποιήσεών μας. Θα κάνουμε καινούργιες γενικές συνελεύσεις, θα καλέσουμε πάλι όλους τους φορείς, θα καλέσουμε πάλι όλη την κοινωνία της Λέσβου να υπερασπιστεί και την πρωτοβάθμια υγεία της
και τη δευτεροβάθμια υγεία της, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσει να συνεχίσει να επιβιώνει αξιοπρεπώς σε αυτό το κριτικό νησί. Χαιρετίζουμε αυτή τη συνάντηση. Είναι η αρχή των κινητοποιήσεων. Τα νέα που έχουμε να σας πούμε από την δημόσια υγεία στο λεσβιακό λαό αλλά και στον ελληνικό λαό είναι δυσάρεστα. Το ΕΣΥ αιμορραγεί και το μαθαίνουμε όχι μόνο μέσα από το δικό μας νοσοκομείο, το μαθαίνουμε και από άλλα επαρχιακά αλλά και μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας. Οι ασθενείς είναι όλο και περισσότεροι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές όλο και λιγότεροι στα δημόσια νοσοκομεία. Όπως είπα και οι προλαλούντες, οι συνταξιοδοτήσεις είναι πάρα πολλές και προσλήψεις δεν γίνονται. Χρειάζονται άμεσα προσλήψεις και αντικατάσταση αυτών οι οποίοι φεύγουν από το δημόσιο σύστημα υγείας. Μαθαίνουμε από άλλα νοσοκομεία της επαρχίας ότι υπάρχουν τραγικές ελλείψεις οι οποίες δεν αναπληρώνονται. Χαρακτηριστικά έχω να πω για τον Ευαγγελισμό, ένα τεράστιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας, που παλιά υπήρχε ουρολογική ας πούμε κλινική με 15 ειδικευμένους, υπάρχουν πλέον μόνο 3 ειδικευμένοι και δεν γίνεται καμία προστατεκτομή σχεδόν, γίνονται 2-3 προστατεκτομές στον Ευαγγελισμό την εβδομάδα, τη στιγμή που γίνονταν δεκάδες. Προστατεκτομή στην Αθήνα πλέον υπάρχει μόνο στον ιδιωτικό φορέα. Πρέπει να καταλάβει ο καθένας από εμάς ότι η δημόσια υγεία τον αφορά άμεσα. Το καταλαβαίνει ο καθένας μόνο όταν το χρειαστεί στο πετσί του και φτάσει μέχρι τα ΤΕΠ. Τότε καταλαβαίνει τι έχει να αντιμετωπίσει. Ζητούμε τη βοήθεια και του λεσβιακού λαού που πρέπει να συμπαρασταθεί για να σώσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν φτάνουν μόνο οι δικές μας οι φωνές. Χρήματα ακούμε να κυκλοφορούν και να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Πρόσφατα ανακοινώθηκε μεγάλο κονδύλι που θα πάει σε νατοικές αξιώσεις μέσα στα επόμενα χρόνια για εξοπλισμούς και συμφέροντα αλότρια τη στιγμή που ο ελληνικός λαός δεν έχει ούτε υγεία ούτε παιδεία. Ο λαός μας πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει να ενωθούμε όλοι σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ.